دم العدو بنشربه الهامل وما بنرضى. Τα βίντεο, οι φωτογραφίες και οι εξομολογήσεις θυμάτων στο Live News φωτίζουν το πρόβλημα και δείχνουν τις διαστάσεις του. Τι κρύβεται πίσω από όλο και περισσότερες κλοπές αυτοκινήτων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας. Πόσοι δράστες καταφέρνουν να μπουν σε παρκαρισμένα οχήματα ταχύτατα, όπως εδώ στην Αθήνα πριν από λίγες μόνο μέρες. Και τι συμβαίνει στη συνέχεια, με ιόταχοι να καταλήγουν σε χέρια διακινητών στον Εύρο, που τα χρησιμοποιούν για μεταφορές μεταναστών και μάλιστα δεν διστάζουν να ανεβάζουν στο διαδίκτυο τις εικόνες που βλέπουμε. Λίγο μετά την εξομολόγηση του διευθυντή πασίγνωστου εστιατορίου στο Μικρολίμανο, που είδε μέσα στο αυτοκίνητό του να μπαίνουν μετανάστες, το τηλεφωνικό κέντρο του Live News έσπασε από καταγγελίες. Η κυρία Βάνα μας υποδέχεται στο γραφείο της και μας αποκαλύπτει τα όσα έζησε τον περασμένο Ιούλιο. Το είχα παρκάρει την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ, 10 παρατέταρτο. Και την άλλη μέρα το πρωί δεν το βρήκα. Το αυτοκίνητό της έχει κάνει φτερά και για μέρες βρίσκεται σε απόγνωση. 6 μέρες μετά με πήραν τηλέφωνο από το αστυνομικό τμήμα Σουφλίου και με ενημέρωσαν ότι βρέθηκε το αυτοκίνητό μου. Χάρηκα αρχικά, μου είπε ο αστυνομικός μη χαίρεστε, γιατί η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το αυτοκίνητό μου ήταν μη χειρότερα. Το αυτοκίνητό της έχει εντοπιστεί σε αυτή την κατάσταση σε γκρεμό, με τις ζημιές να είναι τεράστιες. Οι δράστες, όπως φαίνεται, το χρησιμοποίησαν και το άφησαν να κυλήσει. Το μπροστινό μέρος της μηχανής καταστράφηκε, οι αερόσακοι άνοιξαν, με τις πόρτες να έχουν διαλυθεί και τα παράθυρα να έχουν γίνει θρύψαλα. Δεν φανταζόμουν ότι γίνονται τόσες κλοπές αυτοκινήτων. Δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να γίνονται όλα αυτά. Μέσα στην απελπισία για αυτό που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, υπήρχε πάντα η απορία για το πώς οι δράστες κατάφεραν να γίνουν κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Πώς έβαλαν μπροστά το αυτοκίνητό της από τη στιγμή που και τα δύο κλειδιά βρίσκονταν στο σπίτι της. Μου είπε ότι και το κλειδί είναι στη μηχανή. Και λέω, δεν γίνεται το κλειδί να είναι στη μηχανή, διότι εγώ και τα δύο τα κλειδιά του αυτοκινήτου τα έχω. Όπως πραγματικά τα είχα και τα παρέδωσα. Άρα έχουν αντικλείδια. Και αυτό που μας λέει η κυρία Βάνα, το βλέπουμε και σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News από κλοπή ενός άλλου αυτοκινήτου. Τετάρτη 26 Ιουλίου, 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Οι δύο νεαροί ελέγχουν την κίνηση στο δρόμο και ξεκινούν για το παρκαρισμένο όχημα που βρίσκεται σε πιλωτή πολυκατοικίας. Με γάντια στα χέρια και κάτι που μοιάζει με αντικλείδι, καταφέρνουν να παραβιάσουν την πόρτα του οδηγού ταχύτατα. Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς ο ιδιοκτήτης, είχε σπίτι του τα κλειδιά, αλλά οι δύο νεαροί είχαν την απάντηση. Μέσα σε 4 δευτερόλεπτα καταφέρνουν να ανοίξουν το όχημα και πολύ γρήγορα να το βάλουν μπροστά. Δίχως να γίνουν αντιληπτοί, χωρίς ο ιδιοκτήτης να είναι σε θέση να αντιδράσει. Κλέβουν πάρα πολλά αυτοκίνητα, έχουν τρομερή ευκολία στο να τα κλέψουν, τρομερή ευκολία. Θύμα κλοπής έπεσε και ένας 60χρονος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου στο Κερατσίνι, με τρόπο καρμπών. Είναι μια ζημία που με έχουν κάνει γύρω στις 2.500 από ό,τι υπολογίζω. Συν άλλες γύρω στα 4.500 πράγματα που είδαμε στο αυτοκίνητο, έτσι. Εργαλεία, προσωπικά είδη και τέτοια. Το δικό του όχημα βρέθηκε παρατημένο σε ένα χωράφι στην Ξάνθη. Την Κυριακή, ξημερώματα Δευτέρα, 4.36, με τα χαρτιά στα διόδια που έχω μέσα στο αυτοκίνητο, περάσανε Θεσσαλονίκη, η θέρμανση της Θεσσαλονίκης. 8 η ώρα, 8 και 4, με ειδοποίησε εμένα η αστυνομία από την Ξάνθη, ότι βρέθηκε το αυτοκίνητό μου κάπου σε ένα χωράφι παρατημένο. Και εδώ βλέπουμε την επίδειξη θράσους των διακινητών με εικόνες που ανέβασαν στο TikTok. Σε κλεμμένα αυτοκίνητα επιβιβάζονται μετανάστες, με τις εικόνες να ντύνει η αραβική μουσική που ακούγεται. Δείχνουν να μην φοβούνται το παραμικρό. Οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων φαίνονται καθαρά, όπως και τα πρόσωπα όλων εκείνων που παίρνουν μέρος στη διακίνηση μεταναστών. Ήταν ολική καταστροφή. Το αυτοκίνητο εγώ το είχα ένα χρόνο μόνο. Ήταν ένας βιασμός πραγματικά. Δηλαδή
δεν ήξερα, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό, που πραγματικά έχω διαχειριστεί πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, πάρα πολλά. Το πρόβλημα γιγαντώνεται, τα χτυπήματα στην Αττική πολλαπλασιάζονται, με τα κυκλώματα που διακινούν μετανάστες να θησαυρίζουν και να δείχνουν με κάθε τρόπο πως δεν φοβούνται το παραμικρό. Είναι μια τρέλα όλο αυτό, δηλαδή. Κοιτάξτε αυτό το βίντεο. Το παρακολουθήσατε και νωρίτερα. Η πινακίδα του αυτοκινήτου φαίνεται κανονικότατα, όπως βλέπετε. Το έχουν σε έναν έρημο δρόμο για να μεταφέρουν τους μετανάστες, τους φορτώνουν, τους στιβάζουν μέσα και το βιντεοσκοπούν, γιατί μετά το στέλνουν στους άλλους που περιμένουν να μπουν στην Ελλάδα, λέγοντας «εμείς μπορούμε να σας μεταφέρουμε». Να πώς μεταφέραμε τους προηγούμενους από εσάς. Και το αναρτούν κανονικά στο TikTok για να έχουν να το δείχνουν. Ένα ακόμα ελληνικό αυτοκίνητο που εκλάπει και χρησιμοποιήθηκε για αυτόν τον λόγο. Είναι πάρα πολλά σε ένα τελευταίο κοντινό διάστημα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια φάμπρικα. Θα πάμε στον κύριο Κομαντούβαλο να δούμε το ρεπορτάζ του και να μιλήσουμε με την κυρία Πανοπούλου, η οποία υπέστη όλα αυτά που είδατε νωρίτερα. Κυρία Κο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο το πρωί της 1ης Ιουλίου κατέβηκε η κυρία Πανοπούλου να πάρει το αυτοκίνητό της και να πάει στις δουλειές της. Όμως, όπως και τώρα, έτσι και τότε, το αυτοκίνητο έλειπε. Και έλειπε γιατί το είχαν κλέψει αυτοί οι άνθρωποι. Όπως μας είπαν από την αστυνομία, Νίκο, είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο των κλοπών. Μάλιστα, είναι και άλλα θύματα με τα οποία έχουμε καταφέρει να έρθουμε σε επαφή. Και μας είπαν χαρακτηριστικά ότι τους είπαν από την αστυνομία ότι τις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να βρούμε το αυτοκίνητό σας. Όχι εδώ στην Αθήνα που εκλάπει, αλλά στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στον Εύρο, στα σημεία που οι λαθροδιακινητές μεταφέρουν ανθρώπους παράνομα. Να αναφέρουμε ότι σε ένα τέτοιο αμάξι έχουν χωρέσει μέχρι και 13 άνθρωποι, Νίκο. Αν υπολογίσουμε ότι παίρνουν 1.500 με 2.000 δολάρια το κεφάλι, καταλαβαίνουμε μια τέτοια κλοπή τι μπεις να αποτελεί για αυτούς τους ανθρώπους. Και τι κίνδυνο, εκτός από την κυρία Πανοπούλου, να θυμίσω ότι μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αυτά τα αυτοκίνητα, οδηγούν σαν τρελοί στους δρόμους, δεν διστάζουν να μπουν ανάποδα στην Εγνατία για να αποφύγουν τα μπλόκα, μπαίνουν ανάποδα στην Εγνατία για να μην τους σταματήσουν οι αστυνομικοί που παραφυλάνε. Και οι αστυνομικοί παραφυλάνε προφανώς το ρεύμα που θα περίμενα να γίνεται η λαθροδιακίνηση. Κίνδυνος από κάθε πλευρά όλη αυτή η ιστορία, κυρία Πανοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Πραγματικά έτσι είναι. Εκτός του ότι προτιμούν τύπου SUV για να χωράει πολύ κόσμο, προτιμούν και γρήγορα αυτοκίνητα. Και για να μπορούν να τρέχουν πολύ γρήγορα και να ελίσσονται, να είναι ψηλά, να μπαίνουν μέσα στα δάση και στα χωράφια, να είναι γρήγορα για να μπορούν να ξεφύγουν. Στο μεταξύ, βλέπω ένα αυτοκίνητο το οποίο σας άκουσα και νωρίτερα. Το είχατε μόλις ένα χρόνο, ένα καινούριο αυτοκίνητο δηλαδή, το οποίο καταστράφηκε. Ναι. Ολοκληρωτικά δεν υπάρχει αυτοκίνητο, δηλαδή αυτό που το βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Μη συζητάτε και έλεγα. Ναι. Έλευγα ότι ο άλλος δεν ξέρει πώς το πήρα εγώ αυτό το αυτοκίνητο. Τι έχω στερηθεί για να το αποκτήσω αυτό το αυτοκίνητο ή τι εξυπηρετώ με αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί όπως είδατε και πριν στην εικόνα, είναι αναπηρικό το αυτοκίνητο. Εγώ εξυπηρετώ τον αδερφό μου, έχει 90% αναπηρία. Χρειάζεται να πηγαίνει σε νοσοκομεία, χρειάζεται να κάνει θεραπείες. Δεν λέω ότι αποτελώ εξαίρεση από έναν άλλον άνθρωπο που τον πήρε ίσως με μεγαλύτερη ευκολία, αλλά καταλαβαίνετε πόσα προβλήματα αντιμετώπισα από την κλοπή. Έχετε πάρα πολύ δίκιο και το καταλαβαίνω. Και το θράσος κάποιον, ναι. Ανθρώπινα. Το θράσος να βλέπεις αναπηρική θέση και να το παίρνεις. Κύριε Πανοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω που έχουμε πάρει πάρα πολλές καταγγελίες. Να είστε και καλά. Η κυρία Πανοπούλου που μας τηλεφώνησε χθες και πολύ ακόμα. Θα σας παρουσιάσουμε και αύριο άλλα περιστατικά και περιμένουμε και καινούργιες καταγγελίες εφόσον θέλετε να μας στείλετε.